σημαντική η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στη χώρα. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα υπάρξει άλλο ένα σινιάλο εμπιστοσύνης που θα συμβολήσει και την αρχή της εξόδου από την πολύ δύσκολη φάση που έχει βρεθεί η χώρα τα τελευταία χρόνια. Πολλοί και μακροοικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες συνηγορούν με μια έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε θετικές επιδόσεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη. Τελειώσει την ώρα της αυτή η αξιολόγηση. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται από την πλευρά της Ελλάδας και θα το κάνουμε. Και πρέπει να μην μπουν άσκοπες, χρονοτριβές, καθυστερήσεις και δυσκολίες από όλες τις πλευρές στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, ώστε να μπορέσουμε να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατό. Σας θυμίζω ότι και στις προηγούμενες αξιολογήσεις που όντως καθυστερήσανε, εμείς ήμασταν οι δυνάμεις οι οποίες σπρώχνανε ώστε να μπορέσουμε να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατό. Άλλοι καθυστερούσαν. Κάποιοι έβαζαν φρένο. Όχι, δεν έβαζαν φρένο. Το δούνο του. Το δούνο του. Όχι, και Έλληνες υπουργοί. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Μόνο το δούνο του. Το δούνο του κυρίως. Κυρίως και αυτό δεν το διαπίστωνε μόνο κυβέρνηση, υπουργοί οι οποίοι ανήκουν στο κόμμα το δικό μας, τον ΣΥΡΙΖΑ. Το διαπίστωναν και άλλοι ευρωπαϊκοί παράγοντες. Δείτε την προχθεσινή. Την προχθεσινή δήλωση, θα σας απαντήσω, του κυρίου Μοσκοβισή και τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Γκάμπριελ. Ο κύριος Γκάμπριελ, χθες στην τελευταία συνάντηση του Γερμανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι ο κύριος Σόιμπλε μέχρι και το 2016 προσπαθούσε να βάλει τρικλοποδιές στη χώρα. Άρα δεν καθυστερούσε ο Τσακαλώτος ή ο Χουλιαράκης ή ο Τσίπρας. Σας αρέσει από τους Γερμανούς. Όχι, όχι, δεν αρέσει αυτή η δήλωση, την παίρνετε. Εγώ λέω ότι λέει ο κύριος Γκάμπριελ. Εντάξει. Ο κύριος Γκάμπριελ είναι πολιτικός που είναι στη Γερμανία. Επομένως έχει και αυτό τα δικά του θέματα. Ασφαλώς. Και έχουμε εκλογές στη Γερμανία σε λίγες μέρες. Μην δίνετε και μεγάλη βαρύτητα. Δίνω όση βαρύτητα αρμόζει σε μια τέτοια δήλωση. Μπορεί μικρή, μπορεί και μεγάλη. Το λέω γιατί είναι σε προεκλογική φάση άνθρωποι. Σίγουρα όχι καθόλου. Σίγουρα όχι καθόλου. Η δήλωση του κυρίου Στουρνάρα για παράδειγμα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πώς την είδατε, συμφωνείτε ότι αν θέλει μεγάλη προσοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταθμίσουμε όλους τους παράγοντες στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Εμάς ο στόχος μας είναι σε 11 μήνες από σήμερα να έχουμε τελειώσει με το πρόγραμμα, να είμαστε με τις δικές μας δυνάμεις στις αγορές και να μπορεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα να χαράξει νέες προοπτικές. Όσο εκεί μπορούμε να φτάσουμε και χωρίς το Ταμείο, κύριε Ζαχαριάδη. Ασφαλώς μπορούμε να φτάσουμε και χωρίς το Ταμείο. Εμάς η γνώμη μας ήδη από το 2010 ήταν ότι το Ταμείο δεν θα έπρεπε να είχε εμπλακεί στα ευρωπαϊκά πράγματα, ότι οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να είχαμε λύσει τα ζητήματα, τα οικονομικά και τα πολιτικά μόνοι μας. Επελέγει μια άλλη διαδικασία. Ναι. Το Ταμείο από το 2015 και μετά έχει μια αμφίσιμη συμπεριφορά. Μπαίνει, δεν μπαίνει, θέλει να δει κάποια πράγματα κτλ. Μία το αγαπάτε, μία το μισείτε. Υπήρξανε. Ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Ντάισεμπλουμ το Δεκέμβριο του 2016 δώσανε δικαίωμα βέτο στο Ταμείο για τη συνέχιση του προγράμματος. Γι' αυτό και εμείς αναγκαστήκαμε, κύριε Οικονόμου, να κάνουμε τις όποιες προσαρμογές για να μην πετάξουμε τον μπαλάκι σε εμάς. Πάμε τώρα στα παλιά, κύριε Ζαχαρίαδη, δεν έχουμε επειδή, χρόνο για λοιπόν, τέτοια. Τα παλιά την υποδόση και τα καινούρια. Γιατί βλέπω ότι λέω, έχετε λοιπόν, θέματα ότι εκεί. Εμείς στον θέλουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τελειώσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα και να βγούμε με τις δικές μας δυνάμεις. Τα χρήματα θα έρθουν κανονικά στην ώρα τους. Δηλαδή ποτέ είναι το κανονικό. Ζητήματα στο τέλος του μήνα θα δοθούν τα δικαιολογητικά τα οποία ζητήθηκαν και βάσει του χρονοδιαγράμματος. Δεν είναι μόνο τα δικαιολογητικά, πρέπει να ξεπληρώσετε 1,2 δις στους ιδιώτες. Θα τα δώσετε. Ό,τι χρειάζεται να γίνει, βεβαίως θα γίνει. Βεβαίως. Και θα γίνει και εντός χρονοδιαγράμματος. Πάμε στον κύριο Καραμαλή. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και τελειώνω με αυτό ότι όλοι διαπιστώνουν την πρόοδο που έχει συντελέσει η Ελλάδα μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Κύριε Καραμαλή, έρχεται ο